Πάμε τώρα στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Ηλίας Λεοντάρης, στρατηγός σε αναποστρατεία, πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Εθνικής Φρουράς. Καλησπέρα σας, κύριε Λεοντάρη. Καλησπέρα σας, κύριε Κοκορίκο, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ίσως για λόγους επικαιρότητας θα πρέπει να σας ζητήσω τη γνώμη σας για τα όσα γίνανε σήμερα στις ελληνολιβικές σχέσεις με αυτό το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών, για να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι χρειαζόταν να φτάσουμε στα σημερινά γεγονότα για να καταλάβουμε ότι η κυβέρνηση της Λιβύης είναι ενεργούμενο της Άγκυρας, είναι ενεργούμενο της Τουρκίας πια. Επιτρέψτε μου πριν φτάσουμε σε αυτό να ευχηθούμε οι εκδηλώσεις οι σημερινές για την 49η επέτειο του Πολυτεχνείου να έχουν την εικόνα και την ευπρέπεια την οποία χρειάζεται για να τιμήσουμε τέτοια γεγονότα και να μην μετράμε αύριο αυτοκίνητα καμένα και, και προθήκες καταστημάτων. Ας το ελπίσουμε, γιατί το πνεύμα... Όντως ήταν, δεν ξέρω πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό. Φαντάζομαι ότι ο λόγος του ταξιδίου θα ήταν σημαντικός. Διατηρώ κάποιες, αν θέλετε, επιφυλάξεις ως προς την οργάνωση αυτού του ταξιδίου και ποιος τελικά ήταν αυτός που αθέτησε το λόγο του. Αν πραγματικά έγιναν έτσι όπως τα αναφέρθηκε από την ελληνική πλευρά, τότε όντως έχουμε μια εμφανή απόδειξη ότι η κυβέρνηση της Λιβύης, η μεταβατική αυτή κυβέρνηση, η οποία όπως όλοι λένε ο κύριος Ντβέιμπα και η ομάδα του τέλος πάντων δεν έχουν κανένα δικαίωμα να υπογράφουν συμφωνίες οι οποίες θα δεσμεύουν το μέλλον της Λιβύης, το μέλλον της χώρας αυτής δηλαδή. Το ζητούμενο είναι πώς εμείς θα πρέπει να διαχειριστούμε την υπόθεση δεδομένου ότι την αδυναμία αυτή να υπογράφουν συμφωνίες για τη χώρα αφορά και στην Ελλάδα. Ούτε η Ελλάδα μπορεί να κάνει κάτι με τη Λιβύη αυτή την περίοδο όσο διαρκεί η εκκρεμότητα των εκλογών, ναι, οι οποίες για κάποιους προφανώς πρόκειται να γίνουν τον Ιανουάριο μήνα, αλλά ο κύριος Χαφτάρ στη συνάντησή του με τον κύριο Δένδια εξέφρασε τις επιφυλάξεις του κατά πόσο θα γίνουν εκλογές και τον Ιανουάριο μήνα. Οπότε μια εκκρεμότητα συνεχίζεται να παραμένει. Η Ελλάδα ελπίζει σε μια καλύτερη τύχη και βεβαίως το ζητούμενο δεν είναι να πείσουμε τους Λίβιους ότι οι Τούρκοι είναι κακοί. Το ζητούμενο είναι να πείσουμε τους Λίβιους ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διεθνή νομιμότητα όπως αυτή πρεσβεύεται από το διεθνές δίκαιο και εν προκειμένου και το δίκαιο της θάλασσας. Υπάρχει όμως και κάτι πιο σημαντικό από όλα αυτά και θα πρέπει η Δύση, που έχει ένα μερίδιο ευθύνης αν θέλετε για την κατάσταση της που βρίσκεται σήμερα η χώρα αυτή η Λιβύη, θα πρέπει και η Δύση να βρει τον τρόπο εκείνο να οδήξει τη χώρα σε μια ομαλότητα και ο λαός της να απολαύσει τον πλούτο που η φύση της έδωσε εκεί. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν καλύτερο να εργαζόμαστε για την επίλυση πρώτα του εσωτερικού θέματος της Λιβύης, ασφαλώς να κρατάμε την επαφή μας, ασφαλώς και πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί διεύρυοι επικοινωνίας. Ωστόσο όμως θα πρέπει να προσέξουμε κι εμείς μην καταστούμε μέρος μιας διαίρεσης και μας κατατάξουν κάποιοι σε μία πλευρά και ό,τι προκύψει στο μέλλον να μας βρει απέναντι πάλι. Η αλήθεια είναι ότι πιεζόμαστε κι εμείς γιατί χάσαμε χρόνο. Και όπως κι άλλη φορά μαζί σας ανέφερα κύριε Κουκορίκο, χάσαμε χρόνο όχι με την έννοια των 30 ή 40 χρόνων, χάσαμε χρόνο με την έννοια των χρονικών στιγμών που δεν κάναμε τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουμε. Και νομίζω ότι αν πάμε πίσω και δούμε ότι οι διαφορές μας με την Λιβύη βρίσκονται ως προς στο κλείσιμο των κόλπων όπως λέμε και την ευθυγράμμιση από όπου θα ξεκινάει η απόσταση της ΑΟΣ, εάν όπως φάνηκε δεχθήκαμε μειωμένη επίρρεια σε κάποιες περιοχές της Κρήτης κλπ. Εάν αυτό ήταν λοιπόν να κάνουμε, θα έπρεπε να το έχουμε ήδη κάνει, εφόσον τελικά μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Από ό,τι φάνηκε με τη συμφωνία, σε αυτό το μικρό μέρος με την Αίγυπτο, δεχθήκαμε ότι υπάρχει μία... Δεν είναι 100% εν πάση περιπτώσει. Τώρα, πόσο ποσοστό δεχθήκαμε σαν μειωμένη πύρια είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό πάντως λοιπόν έγινε ένα θέμα αρχής, κύριε Λεοντάρη. Δηλαδή, έχουμε κάνει εικόνισμα το διεθνές δίκαιο. 9 στις 10 δηλώσεις μας είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου.
αλλά στην πράξη δεν εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο. Εφαρμόζουμε μία ερμηνεία του προς την πλευρά της Τουρκίας. Δεχθήκαμε ότι η Ιταλία έχει διευρυμένα κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και δικαιώματα αλληλείας εις βάρος της Ελλάδας. Μέσα στα 12 στην συμφωνία με την Αίγυπτο δεχθήκαμε ότι ακόμα και νησιά όπως η Κρήτη, όχι μόνο η Γάβδος ή η Κάσος ή η Κάρπαθος, έχουν μειωμένη επίρρεια. Άρα δεν εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο, αλλά μια ερμηνεία του η οποία τίνει προς την πλευρά της Τουρκίας, η οποία βέβαια ισχυρίζεται ότι τα νησιά δεν υπάρχουν στο χάρτη. Ξέρετε, πέραν αυτού υπάρχει και κάτι άλλο. Το διεθνές δίκαιο ορίζει το πλαίσιο των κανόνων. Ωστόσο όμως δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός που να επιβάλλει αυτούς τους κανόνες και αφήνει όλη αυτή τη διαδικασία της διευθέτησης των θεμάτων την αφήνει στις δύο πλευρές. Και ήταν, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο αυτό που σήμερα εμποδίζει την κατάσταση. Αυτός που έγραψε το δίκαιο της θάλασσας είχε προβλέψει ίσως τέτοιες διαφορές και είπε ότι μόνο εάν και οι δύο, πώς το λένε, δύο χώρες των απέναντι πλευρών συμφωνήσουν, θα οριοθετείται ΑΟΣ. Αυτό ίσως είναι ένας τρόπος που προφυλάσσει, γιατί δεν επιτρέπει στην άλλη να κάνει μια μονομερή ανακήρυξη ΑΟΣ, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να βρεις και τους τρόπους που θα βρεθεί η λύση. Εδώ η Τουρκία διεκδικεί στο τέλος της ημέρας ό,τι κι αν πάρει θα είναι από αυτά που δεν έχει. Άρα θα πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός που θα τα στερηθεί. Μάλιστα. Για... Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα έργο το οποίο εξελίσσεται ιδίως τα τελευταία 3,5 χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όχι ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις ακολουθούσαν άλλη πολιτική. Όχι. Δεν λέω αυτό. Αλλά ιδίως τα τελευταία χρόνια ακολουθούμε την εξής πολιτική. Λέμε ότι η συμφωνία, το δίκαιο της θάλασσας θα εφαρμοστεί κατά μία ερμηνεία υπέρ της Ιταλίας, μετά υπέρ της Αιγύπτου. Τώρα προτείνουμε και μας διώχνουν οι Λίβοι, προτείνουμε να εφαρμοστεί υπέρ της Λιβύης. Δηλαδή η ναύτεξ που εκδόθηκε δεν ταυτίζεται με τη μέση γραμμή που είχε χαράξει ο Γιάννης Μανιάτης από την εποχή της κυβέρνησης Σαμαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη. Είναι βέβαια πιο μέσα. Και μας διώχνουν. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και με την Αλβανία. Η ναύτεξ, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να ταυτίζεται και με τη γραμμή της ΑΟΣ. Δεδομένου ότι η εταιρεία που ανέλαβε το έργο αυτό των ερευνών θεώρησε ότι σε αυτή την περιοχή θα εντοπίσει το κοίτασμα, οπότε ζήτησε από την χώρα να κάνει την ναύτεξ μέσα σε αυτά τα όρια. Ωστόσο όμως υπάρχει και κάτι αυτό άλλο. Δεν το ξέρουμε, κάναμε. Είναι μια πολύ αισιόδοξη εικασία την οποία κάνουμε, γιατί αρνούμαστε να δεχθούμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο είναι ότι θα έπρεπε να ταυτίζεται με τα όρια του οικοπαίδου μας. Δηλαδή εσείς αν είχατε ένα οικόπεδο θα στέλνατε τον τοπογράφο να μετρήσει το μισό. Ωστόσο όμως όπως ξέρετε κάναμε κάτι άλλο που έδωσε περισσότερες αφορμές για τέτοιες σκέψεις. Οι δηλώσεις που έγιναν στο παρελθόν ότι δεν προτιθέμεθα να γίνουμε παραγωγός χώρα, ούτε προτιθέμεθα να κάνουμε το Αιγαίο κόλπο του Μεξικού. Επίσης δεν χρειαζόταν να περιμένουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Και χάσαμε και μια άλλη ακόμα ευκαιρία, αν θέλετε, εκεί που θεωρώ μάλλον ότι η λύση ήταν πιο εύκολη, χωρίς να αδικηθεί κανένας, που θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με το κομμάτι αυτό της επαφής των ΑΟΣ Ελλάδος και Κύπρου. Αυτό ήταν η πρώτη κίνηση που θα έπρεπε να έχει γίνει και θα έπρεπε να έχει γίνει 10 χρόνια τώρα πριν, ίσως και περισσότερα, όταν ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος ξεκίνησε τις έρευνες για την Κύπρο και βλέπουμε ότι σήμερα στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν γίνει γεωτρήσεις και εκείνο που μελετάται είναι η εξόρυξη και ο τρόπος της αξιοποίησης προς όφελος των νομίμων κατοίκων της νήσου, όπως λέει η απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βέβαια τότε είναι η εποχή της διακυβέρνησης Σιμίτη, όταν εγκαταλείφθηκε η πάγια ελληνική πολιτική απέναντι στην Τουρκία και υιοθετήσαμε μία άλλη πολιτική εισδοχής
της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διευκόλυνσής της από την Ελλάδα, ελπίζοντας ότι έτσι όχι μόνο θα κατευνάσουμε την Τουρκία, αλλά ότι θα υποφεληθούμε κιόλας. Είναι άλλη εποχή. Αλλά ακόμα και αν είχε συνεχίσει η επόμενη κυβέρνηση αυτό που άφησε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη, δηλαδή τα οικόπεδα που οριοθέτησε ο Γιάννης Μανιάτης επί της Υπουργίας του, από το 2018 θα ήμασταν παραγωγός χώρα φυσικού αερίου. Σε τρία χρόνια. Όπως δηλαδή η Κύπρος και το Ισραήλ. Σε τρία χρόνια. Νομίζω ότι στα νότια της Κρήτης υπάρχει ακόμα σε εκκρεμότητα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις προσφυγές που έκαναν κάποιες οικολογικές οργανώσεις και μεταξύ των άλλων και το Ινστιτούτο Κοιτολογίας που ασχολείται τέλος πάντων με τα θηλαστικά της θάλασσας. Χάσαμε ευκαιρία, ναι. Ο κύριος Μανιάτης έκανε το μεγάλο βήμα, ωστόσο όμως δεν κινηθήκαμε έτσι όπως θα έπρεπε και... Αν τώρα το μετρήσουμε με πραγματικά δεδομένα και με βάση τους οικονομολόγους όπως λένε και όλα πάνε καλά και όλες οι έρευνες ευωδώσουν, νωρίτερα από το 2032 με 33 δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, γιατί θα πρέπει να δούμε πρώτα πού θα βρεθεί το κοίτασμα, πώς θα εγκατασταθεί η πλατφόρμα και από εκεί πώς θα μεταφέρεται στους χώρους κατανάλωσης. Εάν θα είναι αγωγός, αν θα είναι με τα πλοία LNG κλπ. Υπάρχει δηλαδή ένας μεγάλος δρόμος ακόμα και υπήρχε και ένας φόβος που δεν ξέρω αν ξεπεράστηκε, ο φόβος ότι το κόστος τελικά της εκμετάλλευσης αυτών των κοιτασμάτων θα ήταν τόσο μεγάλο που εύλογα κάποιος θα έλεγε «It's not cost effective, οπότε δεν κάνουμε κάτι παραπέρα». Εδώ αυτό είναι ένα ερώτημα να το δούμε. Μακάρι... Ναι, μακάρι. Νομίζω ότι το ερώτημα αυτό είναι της περασμένης 20ετίας και το έχει απαντήσει η αγορά. Δηλαδή, όταν το κόστος ήταν 4 ή 5 δολάρια για το φυσικό αέριο, υπήρχε αυτό το ερώτημα ακόμα. Τώρα είμαστε στο 100 δολάρια. Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει πια. Είναι εντελώς... Ακούω έναν θόρυβο παράξενο στα αυτιά μου. Υπάρχει κάποιο θέμα με το... Ναι, δεν... Εμείς σας ακούμε πάντως καλά, δεν μπορώ να καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, ας κάνουμε και μια έτσι, συζήτηση, μια και θέσαμε και το θέμα της ΑΟΣ της Κύπρου. Ένα θέμα βέβαια είναι το πώς αντιμετωπίζει η Ελλάδα την Κύπρο και αν δηλαδή με την ισχύ την οποία έχει μπορεί να υποστηρίξει ή όχι την Κύπρο. Στο θέμα της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, η Ελλάδα δεν έχει βοηθήσει την Κύπρο. Αντιθέτως, την έχει φρενάρει από την εποχή που ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Σιμίτη, όταν οριοθετούνταν οι ΑΟΣ ανάμεσα στην Αίγυπτο και στην Κύπρο, την έχει φρενάρει ώστε να κατευνάσει την Τουρκία. Και σήμερα ακόμα, που υποτίθεται ότι οι αγορές του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας γίνονται με κριτήριο την Ανατολική Μεσόγειο, το πώς θα μπορεί δηλαδή η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της στην Ανατολική Μεσόγειο, βλέπουμε το εξής παράδοξο, το συζητούσα προηγουμένως με τον κύριο Μαργαρίτη, τον ιστορικό. Η Κύπρος είναι το μοναδικό νησιωτικό κράτος που προσπαθεί να φτιάξει χερσαίες δυνάμεις για την άμυνά της, αλλά όχι ναυτικό. Ουδέποτε νησί στήριξε την άμυνά του σε χερσαίες δυνάμεις. Η μοναδική φορά που το έκαναν οι ψαριανοί και βγάλανε τα κανόνια από τα πλοία τους και τα βάλανε στη στεριά, ξέρουμε τι κατάληξη είχε. Ενώ η Ύδρα και οι Σπέτσες που αμήνονταν ας πούμε στη θάλασσα, τα κατάφεραν καλύτερα. Να απαντήσω. Ξέρετε, το θέμα της παροχής υποστήριξης από την Ελλάδα προς την Κυπριακή Δημοκρατία στο θέμα των ερευνών και των γεωτρήσεων, υπάρχουν δύο θέσεις, αν θέλετε, όπως έχουν διακηρυχθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το πρώτο, ότι δεν επιθυμούσαν τη στρατικοποίηση του ενεργειακού θέματος και αυτό ήταν δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και το δεύτερο, ότι δεν ζήτησαν από την Ελλάδα υποστήριξη πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό ήταν η επίσημη πλευρά. Πάμε τώρα στις δυνάμεις. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, εάν πάμε στην γέννηση της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας,
στο σύνταγμα εκείνο του 1960, το οποίο γράφτηκε από άλλους για την Κυπριακή Δημοκρατία, στο άρθρο 129 προβλέπει τη δημιουργία ενός στρατού της τάξης των 2.000 ατόμων, 60% Ελληνοκύπριοι και 40% Τουρκοκύπριοι. Αυτό θα ήταν αυτός ο στρατός με μια δύναμη ασφάλειας, αν θέλετε, πέραν της αστυνομίας που υπήρχε. Όταν φτάσαμε στην ανάγκη της δημιουργίας της Εθνικής Φρουράς, αυτό έγινε με βάση το δίκαιο της ανάγκης. Μετά τα γεγονότα του 1964 αποφασίστηκε η δημιουργία της. Ήδη όμως, ήδη ο εχθρός ήταν στο νησί. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα μικρό μέρος της νήσου, τα Κόκκινα, κατέχονται από τον Αύγουστο του 1964. Οπότε όλες οι... και όταν φτάσαμε στο 1974 και μετά, και με την χάραξη αυτής της γραμμής πράσινης ή οτιδήποτε άλλο λέγεται, τέλος πάντων, ο εχθρός ήταν ήδη στο νησί. Οπότε το μυαλό όλων ήταν πώς θα αντιμετωπίσουν μια πιθανή συνέχιση των επιχειρήσεων προς τον Νότο. Κάτι που από ό,τι φαίνεται, δεν μας τιμάει βεβαίως, αλλά από ό,τι φαίνεται οι Τούρκοι είχαν αποφασίσει που θα πάνε, γιατί αυτό είχε γραφτεί στις προβλέψεις του Νιχάτ Ερίμ πολύ νωρίτερα, το 1956. Οπότε η γραμμή που είναι έχει γραφτεί και στο βιβλίο του πρώτου αντιπροέδρου του Κιτσούκ, η γραμμή της τότε χάραξης συμπίπτει περίπου με τη σημερινή γραμμή. Άρα οι προθέσεις των Τούρκων δεν ήταν να καταλάβουν όλο το νησί, παρότι όπως πολλοί λένε και όπως επανέλαβα και άλλη φορά, δεν μας τιμάει, αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα. Το 1974 μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετική η κατάσταση αν η Άγκυρα αποφάσιζε διαφορετικά. Τώρα, ναι, είναι γεγονός ότι δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στο χερσαίο τμήμα των ενόπλων δυνάμεων για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, αν θέλετε, και μεταφέραμε κατά κάποιο τρόπο και κάποια νοοτροπία ή τακτική, αν θέλετε, από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή, αυτό που είχαμε εμείς στην περιοχή του Εύρου, αν θέλετε, με τα φυλάκια, κάτι αντίστοιχο κάναμε και στην πράσινη γραμμή για να αντιμετωπίσουμε τον Τούρκο εισβολέα. Ωστόσο, για το ναυτικό ειδικά υπάρχουν μελέτες. Υπάρχουν μελέτες δεκαετίες πριν, μάλιστα, οι οποίες όμως δεν έτυχαν της κατάλληλης εκμετάλλευσης. Και αυτό που είναι αυτονόητο, όπως είπατε πολλές φορές και εσείς, ότι θα πρέπει, ακόμα και αν πρόκειται για την ΑΟΣ, θα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να επισκέπτεσαι το οικόπεδό σου, είτε χρειάζεται ένα καλό πλεούμενο, είτε χρειάζεται ένα καλό όχημα εκτός δρόμου για να πας στο βουνό, αν πρόκειται για το βουνό. Η διάσταση η αεροναυτική έχει μείνει λίγο πίσω. Υπάρχουν κάποια υπτάμενα μέσα, τα οποία ωστόσο δεν αποτελούν αεροπορία, αποτελούν την αεροπορία στρατού, όπως λέμε, για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Και στο πρόγραμμα για την ενίσχυση του ναυτικού της Κυπριακής Δημοκρατίας υπήρχε αρχικά, και αυτά έχουν δημοσιευτεί, δεν είναι απόρριτα, υπήρχε το πρόγραμμα για 3 πλοία ανοιχτής θαλάσσης, περιπολικά ανοιχτής θαλάσσης. Στο τέλος όμως, για λόγους καθαρά εσωτερικούς πολιτικούς, θα έλεγα, και όχι τόσο οικονομικούς, γιατί οι οικονομικές δυνατότητες υπήρχαν, καταλήξαμε στο ένα πλοίο και δυστυχώς η ελληνική παροιμία λέει ένα ίσον κανέναν. Τίποτα δεν λειτουργεί με ένα. Και για να κλείσουμε, υπάρχει τώρα βέβαια και το άλλο θέμα του υβριδικού πολέμου μέσω των λαθρομεταναστών, όπου έχουν φτάσει στην Κύπρο να μπαίνουν 28.000 παράνομοι μετανάστες από χώρες της Αφρικής, της Ασίας, που δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή της Κύπρου δηλαδή, 28.000 το μήνα. Μία μεγάλη πόλη δηλαδή, μία μεσαίου μεγέθους πόλη το μήνα. Αυτό είναι ένα πολύ καλά στημένο, αν θέλετε, πολεμικό σχέδιο, αν χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, και στοχεύει αφενός μεν στην δημιουργία όλης αυτής της κατάστασης και της αναταραχής, κυρίως όμως στοχεύει στην αλλίωση της δημογραφικής εικόνας του πληθυσμού της Κύπρου. Και αυτό έχει πλέον αλλάξει. Η Κυπριακή Δημοκρατία ως μέσο όρο μεταναστών έναντι του πληθυσμού είναι, νομίζω, πρώτη στην Ευρώπη, που δείχνει δηλαδή ότι αγγίζει πλέον τα όρια που ξεπερνάει αυτό το αποδεκτό, σε τι ποσοστό θα μπορούσε να δεχθεί οι πρόσφυγες, οι μετανάστες. Είπατε όμως πολύ σωστά ότι θα μπορούσε να και η Κύπρος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε ή θα μπορούσε να δεχθεί πρόσφυγες.
Μα εδώ δεν μιλάμε για πρόσφυγες. Μα κύριε Λεοντάρη, ας μην κοροϊδευόμαστε ούτε μεταξύ μας τουλάχιστον. Δηλαδή, 28.000 λαθρομετανάστες το μήνα δεν γίνονται χωρίς κρατικό σχέδιο, χωρίς κρατική υποστήριξη. Έτσι. Δεν είναι αυθόρμητο ρεύμα αυτό. Πρόκειται για ένα σχέδιο. Κρατικό σχέδιο. Χωρίς κρατική υποστήριξη δεν φεύγουν 28.000 μετανάστες να πάνε κολυμπώντας στην Κύπρο. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε και η γυθνίαση με τα παράλια είτε από τη Μυρσίνα ή από το λιμάνι του Σταξού και λοιπά, από τα βόρεια δηλαδή, που είναι μια απόσταση των 60 ναυτικών μιλίων περίπου, είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Άλλωστε να σημειώσουμε και τούτο ότι το έδαφος της νήσου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι ολόκληρο Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά. Εκείνος υπάρχει ο αστερίσκος ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί τον πλήρη έλεγχο στα κατεχόμενα εδάφη. Άρα ο μετανάστης ή ο πρόσφυγας που φτάνει στο νησί έχει πατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει και ακόμα μία ευαίσθητη, αν θέλετε, πλευρά. Ως πρόσθετο διαχειριστούμε την πράσινη γραμμή. Εάν εφαρμοστούν διατάξεις αντιμετώπισης ως σύνορα, τότε δίνουμε αφορμή στην άλλη πλευρά να πει ότι να, εσείς μοιράσατε το νησί και δημιουργήσατε την κατάσταση αυτή. Είναι λίγο πολύπλοκο το θέμα, αν θέλετε. Βεβαίως. Ακόμα πιο δύσκολο και από αυτό που αντιμετωπίζουμε στον Εύρο. Υπάρχουν θέματα και πέρα από το σχέδιο αυτό που είπατε. Πάντως είναι πολύ χρήσιμο να δούμε τι κάνει η Τουρκία στην Κύπρο για να καταλάβουμε τι κάνει και στην Ελλάδα. Απλώς στην Ελλάδα τα ποσοστά ακόμα είναι μικρότερα. Δεν έχουμε φτάσει στο 8% του πληθυσμού με μουσουλμάνους λαθρομετανάστες από τα βάθη της Ασίας και από τα βάθη της Αφρικής. Έτσι. Γι' αυτό πρέπει να επανέλθουμε πάλι στη Δύση και στη διεθνή κοινότητα να δει πού είναι οι πηγές από όπου ξεκινούν αυτά τα καραβάνια των μεταναστών και όλη η ανάπτυξη να πάει σε εκείνες τις περιοχές και να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους να μείνουν στους τόπους που γεννήθηκαν και στους τόπους που δημιουργήσαν, που θέλουν να δημιουργήσουν την ευημερία τους. Κύριε Λεοντάρη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Εμείς ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.